Αυτή η γειτονιά λέγεται Ακαδημία Πλάτωνος. Είναι μια φτωχή γειτονιά, λαϊκή γειτονιά. Μ' αρέσει να είμαι στην καρδιά των πραγμάτων. Δεν μ' αρέσει να ζω μια πλασματική πραγματικότητα. Εδώ θα δω όλη την αλήθεια. Θα δω και τη βρώμα και τη φτώχεια και την παραβατικότητα και την ομορφιά και μ' αρέσει αυτό. Αυτό τον χώρο τον ανακάλυψα προσφάτως εξαιτίας ενός σκυλιού που πήραμε και προσπαθώντας να βρούμε πού να το πηγαίνουμε βόλτα. Γιατί μένω πολύ κοντά εδώ, μένω στα 500 μέτρα, ανακαλύψαμε αυτό το χώρο, ο οποίος είναι μια όαση. Εγώ δεν το ήθελα το σκυλί, διότι γενικά είμαι άνθρωπος της ησυχίας και της ηρεμίας και έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια μοναχική και έτσι δεν μπορούσα να καταλάβω πώς θα το χωρέσω. Αλλά επειδή επέμενε ο άντρας μου και μου υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη, είπα να το δοκιμάσω και πρέπει να σας πω ότι μόνο καλό μου κάνει. Μοναχικός είναι η ανάγκη μου, μ' αρέσει. Δηλαδή, νομίζω ότι από μικρή το είχα ανάγκη, ενώ ήμουν σε οικογένεια, όπως καταλαβαίνεις με παιδιά, πάντα έβρισκα μια γωνίτσα τσάπ να χωθώ και να απομονωθώ και μου άρεσε πολύ αυτό. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, απέδειξες και με το γάμο σου ότι σου αρέσει και η συντροφικότητα, να έχεις έναν άνθρωπο στη ζωή σου, να μοιράζεστε πράγματα. Ναι, το χώρεσα και αυτό, χώρεσα και το σκυλί, τα χώρεσα όλα. Εντάξει. Εξακολουθώ όμως να έχω πολύ χρόνο μόνη μου. Φαντάζομαι όμως ότι ήταν και ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος που σου έβαλε τη συντροφικότητα και το να παντρευτείς και να κάνεις το επόμενο βήμα. Εννοείται, δεν είχα κανένα λόγο στα 40 μου να... Δεν ήμουν μια απελπισμένη σαραντάρα που θέλει να παντρευτεί, όχι. Σε ενοχλεί όταν σε ρωτάνε, ας πούμε, γιατί δεν έκανες παιδιά στη ζωή σου και για το θέμα της μητρότητας που είναι πολύ λεπτό θέμα. Δεν με ενοχλεί. Έχω βαρεθεί, αυτό είναι. Ναι. Και δεν ήθελα. Η απάντηση είναι απλή. Ό,τι θέλει ο άνθρωπος το κάνει και ό,τι δεν θέλει δεν το κάνει. Ξέρεις γιατί λίγο με ενοχλεί, γιατί η επιμονή της ερώτησης και η επανάληψη δηλώνει κάτι εκ μέρους αυτού που κάνει την ερώτηση, που σημαίνει ότι το σωστό θα ήταν να έχεις κάνει παιδιά. Ναι. Το σωστό είναι να θέλεις να κάνεις παιδιά. Εσύ γιατί δεν θέλεις, έχεις κάποιο πρόβλημα? Είσαι μια πάρα πολύ όμορφη και αριστοκρατική γυναίκα. Ευχαριστώ πολύ. Πώς το διατηρείς όλο αυτό, σου αρέσει? Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που προσέχουν τον εαυτό τους. Και το προσέχω τον εαυτό μου δεν σημαίνει βάφομαι και δίνομαι. Ναι. Σημαίνει πλένομαι, φροντίζω τα δόντια μου, φροντίζω τα μαλλιά μου. Δηλαδή σέβομαι τον εαυτό μου και τον διπλανό μου. Μια ρητίδα θα σε τρομάξει? Έχω πολλές. Θα πρέπει να είμαι πάρα πολύ τρομαγμένη. Με βλέπεις τρομαγμένη? Όχι, σε βλέπω μια χαρά και πολύ υγιή. Τι θα σε τρομάξει περισσότερο στα επόμενα χρόνια, αν χάσεις το μυαλό σου ή αν χάσεις την ομορφιά σου? Το μυαλό μου εννοείται. Όλη μου η ύπαρξη, όλο μου το παρελθόν, όλο μου το παρόν, όλο μου το μέλλον είναι μέσα σε αυτό το κεφάλι. Άμα το χάσω, τέλειωσα. Αφορμή για αυτή τη συνέντευξη είναι μια νέα θεατρική δουλειά στο Σύγχρονο Θέατρο, το Δείπνο. Είναι το Δείπνο, είναι ένα ολλανδικό μυθιστόρημα, κατά τη γνώμη μου καταπληκτικό, όποιος θέλει να το διαβάσει, του Herman Koch. Ένα έργο το οποίο τα έχει όλα. Πολλά φίλια.